πενταπόσταγμα είχε γράψει πριν από λίγε ημέρε ότι υπήρξε συνάντηση του στρατηγού Μαρκ Μίλι με τον αρχηγό Γενικού Επιτελείου τη Ρωσία Βαλέρη Γερασίμοφ. Μια συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην κατοικία τη φινλανδικής κυβέρνηση στη Βάντα, 40 χιλιόμετρα βόρεια τη φινλανδική πρωτεύουσα. Στο πλαίσιο τη συνάντηση των στρατηγών τέθηκε το ζήτημα τη χορήγηση του δικαιώματο στον Αμερικανικό στρατό να χτυπήσει τρομοκράτε στο έδαφο του Αφγανιστάν, χρησιμοποιώντα ρωσικέ στρατιωτικέ βάσει. Σύμφωνα με Αμερικανού αξιωματούχου, ένα ανώτερο στρατιωτικό αξιωματικό του Πενταγώνου συζήτησε με τον Ρώσο ομόλογό του την προφανή πρόταση του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν να χρησιμοποιήσει τι στρατιωτικέ του βάσει στην Κεντρική Ασία για να ανταποκριθεί σε τυχόν αναδυόμενες τρομοκρατικές απειλέ του Αφγανιστάν. Ο στρατηγό Μαρκ Μίλι έθεσε το ζήτημα κατόπιν ετήματο των αξιωματούχων του Συμβουλίου Εθνική Ασφάλειας του Προέδρου Μπάιντεν σε συνάντηση την περασμένη Τετάρτη με τον Ρώσο αρχηγό Γεθά Βαλέρι Γκερασίμοφ, δήλωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι. Αφού ο Biden διέταξε την αποχώρηση από το Αφγανιστάν, το Πεντάγωνο προσπαθούσε να βρει νέε βασικέ συμφωνίε ώστε να είναι ευκολότερο για τις Ηνωμένε Πολιτείε να κατασκοπεύουν και να βομβαρδίζουν το Αφγανιστάν μετά την αποχώρηση. Αλλά οι Ηνωμένε Πολιτείε απέτυχαν να καταλήξουν σε συμφωνία με οποιασδήποτε περιφερειακές χώρες. Οι Ηνωμένε Πολιτείε επιμένουν ότι διατηρούν τη λεγόμενη ικανότητα πέρα από τον ορίζοντα στο Αφγανιστάν για την πτήση μη επανδρομένων αεροσκαφών για επιτήρηση και αεροπορικέ επίδρομε χρησιμοποιώντα βάσει ή αεροπλανοφόρα στην περιοχή του κόλπου. Μέχρι στιγμή δεν έχουν γίνει γνωστέ αμερικανικέ αεροπορικέ επιδρομέ του Αφγανιστάν από τι 29 Αυγούστου, όταν ένα αμερικανικό μη επανδρομένο αεροσκάφο Υπήρξε μια οικογένεια στην Καμπούλ, σκοτώνοντα 10 πολίτε μεταξύ των οποίων 7 παιδιά. Λαμβάνοντα υπόψη το γεγονό ότι η ρωσική και η αμερικανική πλευρά επιβεβαίωσαν πρόσφατα τη δέσμευσή του να αντιμετωπίσουν μαζί τι τρομοκρατικέ απειλέ, η απόφαση για τι ΗΠΑ θα μπορούσε κάλλιστα να αποδειχθεί θετική. Μέχρι στιγμή δεν υπάρχουν επίσημα σχόλια για το θέμα αυτό ούτε από το Υπουργείο Άμυνα τη Ρωσική Ομοσπονδία ούτε από το Πεντάγωνο. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.